Λοιπόν, θα μας πείτε εσείς τι θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε κάποιες ταινίες. Ναι, μπορεί να ταινίες. Τρέχει το βίντεο. Ωραία. Εμείς θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε το βίντεο. Θα παρακολουθήσουμε κάποιες ταινίες από τον ελληνικό επίσης κινηματογράφο. Ναι. Όταν έγινε είναι... προβολή, μία προβολή που έγινε του προηγούμενου ντοκιμαντέρ, μου έπιασε μία γυναίκα και μου λέει γυρίστηκε και μία άλλη ταινία, το Όχι, εδώ στην Καστοριά. Λέω, την έχω δει την ταινία, αλλά... Υπάρχει μια αναφορά εδώ που κάνουν οι αξιωματικοί, το επιτελείο, λένε θα πάμε στο Επταχώρι και στα βουνά του Γράμμου. Και τελικά ψάχνοντας ανακάλυψε ότι εδώ τα πλάνα που βλέπουμε είναι γυρισμένα στη Βυσσινιά. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν έχει, υποτίθεται βέβαια ότι είναι πάνω στο Γράμμο ή προς την Αλβανία μετά όταν νικάει ο ελληνικός στρατός. Είχα ρωτήσει και τον Κώστα τον Μπρέκα, ο οποίος... τώρα που ξανάρχεται πηγαίνει και επισκέφτεται εκείνη τα μέρη. Και όντως νόμιζα ότι είναι στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ ωραίες οι περιοχές. Και έχουμε ακούσει και αρκετές φορές τον κύριο Πρέκα να μιλάει συγκινημένος για την συγκεκριμένη ταινία, για την συγκεκριμένη παραγωγή. Και να δώσουμε και κάποια στοιχεία στους φίλους μας, ότι αυτή η ταινία έχει γυριστεί το 1969. Σκηνοθέτης ήταν ο Ντίμης ο Δαδύρας και ηθοποιοί, μεταξύ των ηθοποιών μάλλον, ο Κώστας ο Πρέκας, η Βέρα η Κρούσκα, ο Στέφανος ο Στρατηγός και ο Χρήστος Πολίτης. Και φυσικά... Η ταινία είναι σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι η κήρυξη του πολέμου που είναι γυρισμένη εδώ στα μέρη μας. Μετά πηγαίνει στο Ρούπελ και μετά το τέλος είναι η αντίσταση στην Αθήνα που είναι και το μεγαλύτερο μέρος. Πολύ ωραία. Πάντως βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιήθηκε πολύ στρατός εκείνη την περίοδο. Και συμμετείχαν, από ό,τι ξέρω, και Καστοριανοί. Βοήθησαν πάρα πολύ στα γυρίσματα της ταινίας. Ακριβώς. Να, εδώ. Και περιμέναν να χιονίσει. Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να δείξει χιόνι. Τότε το 1940 είχε πέσει πολύ χιόνι. Υπερπαραγωγή, έτσι από ό,τι φαίνεται. Ο James Parrish ο παραγωγός το συνήθιζε όλες τις ταινίες που έκανε, κυρίως οι πατριωτικές. Συμμετείχε και ο στρατός. Υπερπαραγωγή ακόμα και για τον σύγχρονο κινηματογράφο. Συμμετείχαν πάρα πολλοί κομπάρσοι. Ναι. Τώρα δεν μπορούν να γυριστούν. Εδώ ο Παντέλος ο Βούλγαρης δυσκολεύεται να βρει κόσμο. Μια ταινία πρέπει να δείξει στρατό. Όσο και όσα άτομα και να έχει, θέλει κι άλλα. Για να δείχνει ότι είναι η παραγωγή. Ακριβώς αυτά είναι εδώ τα πλάνα που σας έλεγα. Ωραία, ας την παρακολουθήσουμε ώσπου να φτάσουμε και στην επόμενη ταινία και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε μια άλλη ταινία, η ταινία Γράμμος, γυρισμένη το 1971 με σκηνοθέτη τον Ηλία τον Μαχαίρα. Σκηνοθέτης, ο οποίος θέλει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον Αθανάσιο Χριστόπουλο και ξεκινάει, είναι η αρχή της ταινίας, από την Καστοριά. Θέλει να ψάξει, να βρει, φυσικά δεν βρίσκει σχεδόν τίποτε, πηγαίνει... στο παλιό το σπίτι, θα το δούμε, πηγαίνει στην βιβλιοθήκη και έτσι αρχίζει ένα ταξίδι που τον οδηγεί στην Ευρώπη και εκεί ανακαλύπτει τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, τον άγνωστο για μας. Είχαν σε αυτήν οι ηθοποίοι Παπούλια Μαρλέν, Λιώτης Αντώνης, Γιφτόπουλος Λευτέρης, Ήλια Λιβικού και Ζήκας Χριστόφορος. Λοιπόν, αυτή η ταινία δεν είναι γυρισμένη εδώ στην Καστοριά και μάλιστα... βλέποντας όλη την ταινία, το θέμα να αναφέρω είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που διαπραγματεύεται ο Παντελής ο Βούλγαρης σε αυτόν τον καιρό. Δηλαδή είναι δύο αδέρφια την εποχή του εμφυλίου, ο ένας είναι με τους δεξιούς, ο άλλος είναι με τους αριστερούς. Βέβαια άλλη αντιμετώπιση
η ταινία του Μαχαίρα, πιστεύω άλλη θα είναι και του Παντελή του Βούλγαρη. Το μόνο που προδίδει την περιοχή είναι ο τίτλος. Η ταινία λέγεται «Γράμμος». Και εδώ βλέπουμε μια σκηνή, η παράδοση των ανταρτών στον ελληνικό στρατό. Βέβαια λίγο πιο πριν, στον γράμμο εδώ, δείχνει ένα πλάνο όπου στο βάθος φαίνεται θάλασσα. Οπότε, ένα παρασυρητικό ναι, μάτι. Ναι, ναι, τιμή Σένικεν. Όχι, όχι, σίγουρα γυρίστηκε στην Αθήνα ή στη Βιωτία αυτή η ταινία. Μάλιστα. Και το 1971, να θυμίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και εδώ και ένα πλάνο που σηκώνεται η ελληνική σημαία στο γράμμα. Εδώ περνάμε. Εδώ σας θέλω. Ναι. Αν μου βρει κάποιος αυτήν την ταινία και αν μου πει ότι έχει παίξει έστω και σε ένα σχολείο, θα του δώσω συγχαρητήρια. Είναι η ταινία Αθανάσιος Χριστόπουλος, ένας λυσμονημένος ποιητής. Ταινία του 2001, σύγχρονη ναι, ναι, ταινία. Θέλω να μου πείτε εσείς κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Σταμάτης ο Τσαρουχάς όταν γύρισε την ταινία «Ο Ανθός της Λίμνης» που βλέπαμε προηγουμένως, καταρχήν σχεδίαζε να γυρίσει μόνο τις εξωτερικές σκηνές, αλλά βρήκε τόσο συμπαράσταση από τους Καστοριανούς, από τους φορείς, από το Δήμο, ώστε γύρισε όλη την ταινία 100% στην Καστοριά. Και βέβαια, μένοντας αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες εδώ στην πόλη, ανακάλυψε τον Αθανάσιο Χριστόπουλο. Μάλλον θέλησε να τον ανακαλύψει μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Εδώ βλέπουμε τον κεντρικό ήρωα, που είναι ένα... Εγώ προσωπικά ήξερα ότι είναι ένας ποιητής, έχει γράψει κάποια ποίηματα σατυρικά, κάποια ποίηματα του Κρασιού, κυρίως που τα λένε στα καρναβάλια και αυτό, αλλά από εκεί και πέρα ήταν θεατρικός συγγραφέας, ήταν γιατρός, μεταφραστής, φιλόσοφος, πολιτικός, έγραψε στη Ρουμανία ή σε εκείνα τα μέρη το Σύνταγμα της χώρας και χιλιάδες άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε για τον Αθανάσιο Χριστόπουλο. Επίσης τον έχουμε τιμημένο, έτσι, δεν μπορώ να πω. Ναι, ναι. Και πολύ σωστή αναφορά σου ότι αυτή η ταινία πρέπει να παίζεται στα σχολεία τουλάχιστον εδώ της περιοχής μας. Για εγώ να προσωπικά την είδα όταν είχε γίνει η πρώτη προβολή εδώ στην Καστοριά. Ήταν και ο σκηνοθέτης, αν θυμάμαι καλά. Ένα μεσημέρι στο Ολύμπιο. Ένα μεσημέρι. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Και εγώ τότε τον είδα και ήμουνα με το στόμα ανοιχτό. Ωραία. Έτσι, για να αποτυπώνουμε και λίγο την κατάσταση. Ας ακούσουμε λίγο και ήχο και επιστρέφουμε για την επόμενη. Μερικές σημειώσεις, αλλά και κάτι σημαντικό. Μια έκδοση του 1981 στα γαλλικά για τον Αθανάσιο Χριστόπουλο από τον Νέστορα Καμαριάνο, έναν Ελληνορουμάνο καθηγητή που ζούσε στο Βουκουρέστι. Η έρευνα στην πόλη εξαντλήθηκε φωτογραφίζοντας τα αρχοντικά της. Στη Συνοικία Πόζαρη, το σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής φαντάζει στοιχειωμένο. Ωστόσο, ο δήμαρχος μας τόνισε ότι βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού και ότι εγκρίθηκε το ανάλογο κονδύλι για την αγορά και την αποκατάστασή του. Η επόμενη ταινία με τίτλο «Αυτή η νυχταμένη» παραγωγή του 1999. Κύριε Κοκαλένη, να μας πείτε κάποια πράγματα. Μάλιστα, εδώ ο κεντρικός ήρωας αναζητεί την αγαπημένη του, η οποία έχει φύγει στην επαρχία, γυρίζει σε διάφορα νυχτερινά κέντρα προσπαθώντας να χτίσει μια καριέρα και το φέρνει στην Καστοριά. Βλέπουμε μια Καστοριά χειμωνιάτικη. Εδώ έρχεται με το λεωφορείο. Αυτά γυρίστηκαν τον Νοέμβριο του 1999. Είχε έρθει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για 1-2 μέρες και βλέπουμε τα πλάνα καθώς μπαίνει στην πόλη. Εδώ σταματάει το λεωφορείο, αλλά δεν σταματάει, δεν είναι στα κτέλ, δεν βόλευε το σκηνοθέτη. Ήθελε να δείξει κάποια πλάνα.